συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και στη δημοσιογράφο Μάρα Ζαχαρέα, παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη συνέντευξή του, ο Υπουργός μίλησε μεταξύ άλλων για την προοπτική αναβίωσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Ερωτηθείς από τη δημοσιογράφο αν έχει έρθει η ώρα να παράγει και η Ελλάδα τα δικά της αμυντικά συστήματα, ο Νίκος Δένδιας απάντησε: «Έχει παρέλθει η ώρα. Δεν έχει έρθει. Έπρεπε πολλά χρόνια πίσω να έχουμε καταφέρει να έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε το μεγάλο οικοδόμημα των ενόπλων δυνάμεών μας. Όχι συνολικά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να φτιάξει αεροπλάνα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα τα οποία θα μπορούσαμε να φτιάξουμε και επίσης πάρα πολλά συστήματα που είναι ακόμη πιο σημαντικό, τα οποία θα έπρεπε να συντηρήσουμε. Και δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Υπάρχουν χώρες στην περιοχή μας, το Ισραήλ είναι μία από αυτές που έχουν καταφέρει εξαιρετικά πράγματα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και έχουν δημιουργήσει και δουλειές και τεχνογνωσία και έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις εξαγωγές. Προφανώς μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας drones, από εκεί και πέρα software συντήρηση των οπλικών μας συστημάτων, συντήρηση των αεροπλάνων που ήδη έχουμε, συντήρηση των πλοίων που ήδη έχουμε, δυνατότητα παραγωγής πυράβλων, δυνατότητα παραγωγής ρουκετών, δυνατότητα παραγωγής ραντάρ, δυνατότητα παραγωγής ασυρμάτων, δυνατότητα παραγωγής όπλων, δυνατότητα παραγωγής πυρομαχικών. Όλα αυτά είναι απολύτως μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της χώρας μας. Και έχουμε και ένα ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο είναι ζηλευτό. Είναι κρίμα που αφήνουμε νέους ανθρώπους να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να υπηρετούν άλλες οικονομίες, άλλες κοινωνίες, άλλες ένοπλες δυνάμεις, άλλες σημαίες, εάν θέλετε να το πούμε, με έναν τρόπο περιγραφικό και σαφή, και να μην μένουν στην Ελλάδα και να εμπλουτίζουν την ελληνική βιομηχανία, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στην πραγματικότητα και τις ελληνικές εξαγωγές. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί και το Υπουργείο Άμυνας πρέπει και αυτό το ίδιο στο DNA του να αντιληφθεί ότι δεν είναι απλώς ο προϊστάμενος πολιτικός θεσμός των ενόπλων δυνάμεων. Έχει μια πολύ ευρύτερη αποστολή και πρέπει να την υπηρετήσει. Η καινοτομία, η αμυντική βιομηχανία είναι κομμάτι αυτής της αποστολής, είπε στη συνέντευξή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα λόγια του Νίκου Δένδια στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.